Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Βρυσή Βεντριώτου δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο Σπύρος Μαρτίκας την ψήφισε για αποχώρηση. Αλλά η απάντηση του συμπαικτή της τη δυσαρέστησε ακόμα περισσότερο. «Δεν έχω νιώσει σε δύσκολη θέση. Έχω νιώσει προδοσία και στενοχωριόμουν γιατί ήξερα ότι θα ψηφιστώ από τα 5 άτομα της ομάδας μου. Απλά από το 6ο άτομο δεν το περίμενα, δηλαδή τον Σπύρο. Τον θεωρούσα φίλο μου βασικά, και περίμενα ότι εφόσον ήθελε να με ψηφίσει θα ερχόταν να μου το πει και δεν θα είχα καμία αντίρρηση, αλλά δεν ήρθε να μου πει τίποτα, και αυτό το θεώρησα προδοσία. Επέλεξα να είμαι αμέτωχη από κάποια πράγματα γιατί δεν θέλω να με θεωρούν κολοτούμπα», είπε η Βρυσή Δανδριώτου. Από μερίας του ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε ότι δεν υπήρξε καμία προδοσία. «Αυτό τον άνθρωπο δεν θέλω να τον εκθέσω, αλλά ένιωσα με ύπουλο τρόπο να διεκδικεί την εύνοια και την υποστήριξή μου. Δεν ένιωσα ποτέ ότι είναι κάτι αληθινό από μερίας της προς το πρόσωπό μου. Ήταν μια σχέση η οποία ήταν λίγο περίεργη. Καλλιέργησε μόνη της μια σχέση απέναντι μου λίγο περίεργη μόνο και μόνο για να κερδίσει την εύνοια και την υποστήριξή μου. Δεν την πρόδωσα ποτέ. Δεν την θεώρησα ποτέ φίλη μου. Η Βρυσή είδα με πλησίασε και αυτό το ξέρουν όλοι γύρω μας». Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.